Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Αλλάζει η κατάσταση της ομάδας των μαχητών από την Κυριακή, καθώς οι νέες προσθήκες που έφτασαν στο νησί θα πλαισιώσουν τις ομάδες, με την είσοδο του James Καφετζή και της Σταυρούλας Χρυσαϊδη. Έτσι από το επεισόδιο της Κυριακής, η μπλε ομάδα θα έχει τους δικούς της διάσημους παίκτες. Ο James Καφετζής και η Σταυρούλα Χρυσαϊδη μαζί με τις υπόλοιπες προσθήκες που θα γίνουν και στις δύο ομάδες, θα αλλάξουν για ένα μεγάλο διάστημα τα δεδομένα στις δύο παραλίες και στους στίβους. Το θέμα τώρα είναι, τι θα γίνει μετά την είσοδο των παίκτων και στις δύο ομάδες, και αν θα μπορέσουν οι μαχητές να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ τους. Μέσα από το τρέιλερ φαίνεται ότι πάμε σε αγώνα 12 πόντων, καθώς δείχνει ζευγάρια να πηγαίνουν στην αφετηρία. Από το λίγο που βλέπουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, φαίνεται να υπάρχει μια ισορροπία, όμως μια ομάδα θα είναι αυτή που θα πάρει τον πολύτιμο πόντο. Οι φήμες και οι διαρροές παραπολές, πριν ακόμη βγει και επίσημα το τρέιλερ στον αέρα, δίνοντας ένα προβάδισμα στην μπλε ομάδα, πράγμα που για κάποιο λόγο δεν το βλέπω σαν προσωπική μου εκτίμηση να συμβαίνει. Από το λίγο που βλέπουμε στο συμβούλιο, αλλά και ότι είναι μεν οι νέοι παίκτες, ο James και η Σταυρούλα είναι οι παίκτες που θα δυναμώσουν σίγουρα την ομάδα των μαχητών. Δεν πιστεύω ότι στο πρώτο κιόλας αγώνισμα θα παίξουν τόσο σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος, τουλάχιστον από την πλευρά του James, μιας και μετά την μεγάλη αποχή που είχε από το παιχνίδι θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, σε αντίθεση με την Σταυρούλα, που είναι ακόμη ζεστή στο αγωνιστικό κομμάτι. Κρατώ λοιπόν μικρό καλάθι για νίκη των μαχητών, όμως η εκτίμησή μου δεν έχει καμία σημασία, μπροστά στο οριστικό spoiler που περιμένουμε, και θα μας λύσει όλες μας τις απορίες, και θα το αναρτήσω άμεσα εδώ στο κανάλι μου. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.